Γεια σας παιδιά, Παναγιώτης Ραφαήλ εδώ και σήμερα θα σας μάθω πώς να εκτελείτε σωστά το bench press. Πιέσεις πάγκου, πάρα πολύ σημαντική άσκηση αν θέλετε να δυναμώσετε και αν θέλετε να χτίσετε δυνατούς μεγάλους μύες. Επίσης, όπως βλέπετε, αυτό είναι το τρίτο βίντεο της σειράς με τα tutorial και κάθε ένα έχει διαφορετικό setup. Στο πρώτο με τις άρες θανάτου σας εξηγούσα μέσα στο γυμναστήριο. Στο δεύτερο ήταν μεγάλο με τα καθίσματα, σας έδειχνα στο σπίτι μου. Τώρα θα σας δείξω, εδώ πέρα είναι λίγο πιο σύντομο. Λοιπόν, αρχικά, πώς καθόμαστε πάνω στον πάγκο. Θέλουμε η μέση μας να έχει μία μικρή καμπύλη, ένα μικρό curve, ώστε να μπορούμε να μεταφέρουμε ενέργεια από το πάτωμα με τα πόδια μας στην μπάρα για να σπρώξουμε περισσότερα κιλά. Ναι, μπορείς να είσαι τέρμα ευθεία, παρόλα αυτά αυτό δεν είναι το πιο αποδοτικό από άποψη πόσα κιλά μπορείς να σηκώσεις. Οπότε, αν θέλεις να σηκώσεις περισσότερα κιλά, να κάνεις περισσότερα gains, μία μικρή καμπύλη, μην υπερβάλλεις, μία μικρή καμπύλη πρέπει να έχεις. Επίσης, πρέπει το κεφάλι σου, το πάνω μέρος της πλάτης σου, ο ποπός σου και τα πόδια σου, τα τρία πρώτα να κουμπάνε στον πάγκο και τα τελευταία να κουμπάνε τα πόδια σου, δηλαδή στο πάτωμα. Αν έχεις σηκωμένα τα πόδια, αν δεν τα έχεις στερεώσει καλά, δεν τα έχεις βυθίσει μέσα στο πάτωμα, ώστε να μπορείς να μεταφέρεις ενέργεια στην μπάρα, χάνεις gains, δεν εκτελείς σωστά την άσκηση, ίσως να χάνεις και σταθερότητα, ίσως και να τραυματιστείς. Οπότε θέλεις αυτά τα τρία σημεία, ή τέσσερα, κεφάλι, πλάτη, ποπός, πόδια, να ακουμπάνε πάγκο και πάτωμα. Τώρα, ένα λάθος που βλέπω πάρα πολύ συχνά να συμβαίνει στις πιέσεις πάγκου είναι αυτός που τις εκτελεί να κάθεται πάρα πολύ μπροστά στον πάγκο. Με αποτέλεσμα να πρέπει να πάει τα χέρια του πολύ πίσω για να ξεκολλήσει την μπάρα, να την φέρει στη σωστή θέση για να αρχίσει να κάνει πιέσεις. Οπότε, καλό είναι να καθόμαστε πιο πίσω, πιο κοντά στην μπάρα, να έχουμε μικρή κίνηση, να μην είναι τόσο εκτεθειμένοι οι ώμοι μας. Εδώ πίσω μπορούν να τραυματιστούν πολύ πιο εύκολα από ότι εδώ. Προτού βγάλουμε την μπάρα από τις ασφάλειες, πρέπει να τραβήξουμε πίσω τις ομοπλάτες μας και κάτω, να προστατευτούν οι ώμοι και να σιγουρευτούμε ότι το στήθος είναι αυτό που θα εκτελέσει την κίνηση. Γιατί άμα έχεις μπροστά τις ομοπλάτες σου και σπρώχνεις, πολύ βάρος θα πάει στους ώμους που δεν θέλουμε. Bench press είναι για το στήθος. Εφόσον βγάλεις την μπάρα από τις ασφάλειες και έχεις πίσω τους ώμους σε σωστή θέση, τώρα, η πορεία της μπάρας είναι λίγο διαφορετική από ότι στο κάθισμα και στις άρες θανάτου. Σε αυτά τα δύο πρώτα, η μπάρα πάει σε ευθεία γραμμή, okay? Ταξιδεύει σε ευθεία γραμμή. Στο bench press έχει μια μικρή καμπύλη. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι για να πάει σε ευθεία γραμμή πρέπει οι αγκώνες μας να είναι έξω, okay? Πρέπει να έρθουν εδώ. Όταν έχουμε τους αγκώνες έξω δεν είναι προστατευμένοι οι ώμοι και μπορούμε να τραυματιστούμε. Οπότε βάζουμε τους αγκώνες μέσα για να προστατευτούν οι ώμοι. Όταν έχουμε τους αγκώνες μέσα πάντα πρέπει ο πήχης μας να είναι κάθετος με την μπάρα. Γι' αυτό και η μπάρα θα ταξιδέψει σε καμπύλη γραμμή για να μπορέσει να ισιώσει ο πήχης. Αν δεν μπορείτε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ, απλώς έχετε στο νου σας ότι θέλετε τους αγκώνες μέσα και πάντα ο πήχης να είναι κάθετος στην μπάρα. Οπότε συνήθως το σημείο επαφής είναι εκεί που τελειώνει το στήθος, αναλόγως με το άνοιγμα των χεριών. Άμα παίζετε πιο ανοιχτό άνοιγμα στις πιέσεις στήθους σας, θα είναι πιο πάνω το σημείο επαφής της μπάρας με το σώμα σας. Αν παίζετε close grip bench press, θα κατεβαίνει ακριβώς εκεί που τελειώνει το στήθος, ίσως ένα κλικ πιο κάτω. Οπότε αυτό πρέπει να το έχετε στο νου σας. Δεν πάει ακριβώς στο ίδιο σημείο σε όλους. Παίζει ρόλο το μήκος χεριού, παίζει ρόλο αν κάνεις κλειστές πιέσεις, αν κάνεις ανοιχτές. Τώρα, τελευταίο που έπρεπε να το αναφέρω πιο νωρίς για τα πόδια, τα έχουμε βιδωμένα στο πάτωμα. Okay? Θέλεις να σε βοηθήσουν να σηκώσεις περισσότερα κιλά με το στήθος σου, να χτίσεις περισσότερους μυς. Οπότε, όπως είπα, δεν ταξιδεύουν δεξιά-αριστερά πάνω-κάτω. Μένα τις περισσότερες φορές με βοηθάει να είμαι λίγο στις μύτες. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότεροι ειδικοί λένε ότι το πόδι πρέπει να είναι πατημένο κάτω. Οπότε, έχετε στο νου σας. Κατά τη γνώμη μου, αρκεί να είναι σίγουρο ότι δεν θα κουνηθεί. Άμα εκεί που κάνεις πιέσεις σου φύγει το πόδι, μάλλον δεν το τοποθέτησες καλά από την αρχή. Οπότε, αν θέλεις ίσιο πόδι, αν θέλεις λίγο στις μύτες, παρ' όλα αυτά η βάση σου πρέπει να είναι σταθερή. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική άσκηση για να χτίσεις δύναμη και μυϊκή μάζα. Οπότε μην την παραμελείτε, μάθετε να την εκτελείτε σωστά και εκτελέστε την συχνά για καλύτερα gains. Ελπίζω να σας βοήθησε αυτό το βίντεο με οδηγίες για την εκτέλεση bench press. Τα λέμε αύριο με κάτι καινούριο. Ναι, γεια. Και επίσης έχω και ένα βιβλίο και έχω και ένα πρόγραμμα για το σπίτι, έτσι. Αγοράστε τίποτα Χριστούγεννα. Έχουμε να πάρω κανένα δώρο. Άντε, άντε. Αυτό έπρεπε να μπει στο vlog, ρε φίλε. Γιατί το βάζω εδώ. Τέλος πάντων. Ελπίζω να σας βοήθησε αυτό το tutorial. Ελπίζω να σας βοήθησε αυτό το tutorial. Ελπίζω να σας βοήθησε αυτό το βίντεο με οδηγίες για την εκτέλεση bench press.